Να σας ευχαριστήσουμε για την σημερινή σας παρουσία. Η σημερινή συνέντευξη τύπου είναι σε συνέχεια των συναντήσεων του πολιτικού κλιμακίου του ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία Λέσβου. Σήμερα το πρωί συναντηθήκαμε με το Σύλλογο Εργαζομένων του Βοσάρου Νοσοκομείου, με ιατρικό προσωπικό από την Ένωση Ιατρών του Νοσοκομείου. Και αυτό που θέλουμε να δείξουμε και να δώσουμε και μια ενημέρωση παραπάνω στον κόσμο είναι η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί που αφορά τις δομές και την παροχή υπηρεσιών του Δημοσίου Συστήματος Υγείας στη Λέσβο. Νομίζουμε ότι η κρίση της πανδημίας το τελευταίο 1,5 χρόνο αυτό που έχει σηματοδοτήσει και αυτό που έχει αναδείξει ξανά είναι την αναγκαιότητα του ενός ισχυρού Δημοσίου Συστήματος. Κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια, αλλά και σημερινή κυβέρνηση, μέσω του κεντρικού του πολιτικού σχεδίου ήταν ακριβώς στην ίδια κατεύθυνση, δηλαδή ότι το δημόσιο μπορεί και να αντικατασταθεί από ιδιωτικού τύπου πρωτοβουλίες, αλλά ήρθε η ίδια εδώ η πανδημία, η ίδια η ζωή να επιβεβαιώσει ότι χωρίς ισχυρά δημόσια συστήματα, ο κόσμος και νιώθει ανασφαλής και είναι πλέον και πλέον και επικίνδυνο για τις ζωές μας. Συνέντευξη τύπου είναι μαζί μας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου, ο Γιάννης Ομπουρνούς, ο στρατής ο Γιαννίκος, γιατρός της πρώτης γραμμής στα ΤΕΠ και μέλος του τομέα υγείας της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου και η Κατερίνα Ιβόλτσου ως υπεύθυνη τομέα υγείας της Νομαρχιακής Επιτροπής του Λέσβου. Θα ξεκινήσουμε και θα δώσουμε το λόγο στο βουλευτή μας, τον Γιάννη Ομπουρνού, και συνέχεια θα ακολουθήσουν. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ωραία. Όπως προείπε και ο συντονιστής της νομαρχιακής μας επιτροπής ο Σταύρος ο Καραβασίλης, σήμερα σε συνέχεια προηγούμενων πρωτοβουλειών και κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων σε σχέση με τον νευραλικό τομέα της υγείας, πραγματοποίησαμε επίσκεψη στο νοσοκομείο και όπου είχαμε συναντήσεις και με τη διοίκηση αλλά και με τους εργαζόμενους του Ιδρύματος. Είχαμε την ευκαιρία να καταγράψουμε και πιο λεπτομερώς τις ελλείψεις που παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή τόσο σε ιατρικό όσο και σε λοιπό προσωπικό. Εκφράσαμε προς τη διοίκηση του νοσοκομείου τόσο την βούλησή μας να βοηθήσουμε στην προσπάθεια κάλυψης των προβλημάτων υποστελέχωσης του νοσοκομείου με παρεμβάση στη Βουλή, και αυτό θα κάνουμε το επόμενο διάστημα, όσο και να τονίσουμε τη δική μας στάση απέναντι τόσο στην διαχείριση της πανδημίας όσο και στα προβλήματα που παρουσιάζει το νοσοκομείο. Όσον αφορά την πανδημία, όπως γνωρίζετε, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από την πρώτη στιγμή τάχθηκε ανοιχτά και χωρίς αστερίσκους, χωρίς ναι μεν αλλά, υπέρ του εμβολιασμού όλων, ως ένα βασικό εργαλείο άμυνας απέναντι σε ένα φωνικό ιό. Ταυτόχρονα όμως, και αυτό το τονίσαμε στη διοίκηση, δεν μπορούμε παρά να εναντιωθούμε στο μέτρο της αναστολής συμβάσεων, δηλαδή επί της ουσίας της απόλυσης ιατρικού και λοιπού προσωπικού, το οποίο το θεωρούμε ένα πάρα πολύ αυταρχικό μέτρο, το οποίο λειτουργεί στην αντίθετη ακριβώς κατεύθυνση. Δηλαδή όχι μόνο δεν πείθει τους ανεμβολίαστους να εμβολιαστούν, αλλά μεγαλώνει την πόλωση και τη σύγκρουση μεταξύ του συστήματος υγείας, της κυβέρνησης και των ανεμβολίαστων, αλλά και για έναν επιπρόσθετο λόγο το θεωρούμε ένα μέτρο τελείως άστοχο και επιθετικό, είναι ότι δημιούργησε περισσότερα προβλήματα από ό,τι επιχείρησε να λύσει. Διότι με όλες τις αναστολές συμβάσεων στα νοσοκομεία της χώρας, και το δικό μας νοσοκομείο δεν αποτελεί εξαίρεση, δημιουργήθηκαν έξαφνα πάρα πολλά κενά.
να θυμηθώ πρόχειρα ένα παράδειγμα για το οποίο φωνάζουν οι καρκινοπαθείς του νησιού, ότι με την αναστολή εργασίας στον ογκολόγο, αυτή τη στιγμή έχουμε έναν ογκολόγο με τρίμηνη σύμβαση. Χωρίς να γνωρίζουμε τι θα γίνει μετά τη λήξη αυτής της σύμβασης, οι ασθενείς λένε και εύλογα ότι ένας γιατρός που έρχεται για τρεις μήνες δεν θα προλάβει καν να δει το φάκελο όλων των νοσηλευόμενων, όλων όσων χρήζουν προστασίας και, θεραπείων στο νοσοκομείο Μυτιλήνης. Είναι λοιπόν ένα μέτρο άστοχο και αυταρχικό, αντιτίθεται στο δημοσιοπαλληλικό κώδικα και ταυτόχρονα, επαναλαμβάνω, είμαστε εμείς πρώτοι που θα πούμε σε όλους τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς ότι πρέπει να εμβολιαστούν, όποιους ενδιασμούς και αν έχουν, για να μην υπάρχουν διαστρεβλώσεις ως προς το ποια είναι η θέση μας. Τώρα, για τα υπόλοιπα συνολικά προβλήματα του νοσοκομείου, για να μην πλατιάζω, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει εκπονήσει το λεγόμενο σχέδιο για το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, πτυχές του οποίου αναπτύξαμε και στη διοίκηση σήμερα κατά την κουβέντα μας, αλλά και στους εργαζόμενους. Το σημαντικό είναι, σε ένα νοσοκομείο που είναι στην έδρα ενός νομού και έχει μια υπερτοπική σημασία, να μην προσπαθούμε να καλύπτουμε τα κενά εξοντώνοντας το υπάρχον προσωπικό, αλλά και η διοίκηση και όλοι οι άλλοι τοπικοί φορείς και εμείς από την πλευρά των κοινοβουλευτικού ελέγχου να πιέζουμε προς την προκήρυξη νέων θέσεων και την κάλυψή της, και εκεί χρειάζεται και μια ειδική κουβέντα για κίνητρα σε γιατρούς, ώστε να καλύπτουν τις θέσεις που προκυρήσονται. Αλλά το βασικό είναι οι προβλεπόμενες θέσεις από τον υπάρχοντα οργανισμό του νοσοκομείου να προκυρήσονται άμεσα σε μία περίοδο που πιέζεται το σύστημα υγείας, ούτως ώστε, επαναλαμβάνω, να μην εξοντώνεται το προσωπικό. Γιατί αυτή τη στιγμή σε τμήματα του νοσοκομείου έχουμε γιατρούς, εκεί που υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, έχουμε γιατρούς που βγάζουν 15 και 16 εφημερίες το μήνα. Αυτός ο γιατρός με αυταπάρνηση υπηρετεί τον κόσμο για να μην έχει ελλείψεις στο νοσοκομείο, αλλά ταυτόχρονα βάζει τη δική του σωματική και ψυχική υγεία σε άμεσο κίνδυνο. Δίνω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε αρκετές δυστυχώς μονάδες του νοσοκομείου. Λοιπόν, το επόμενο διάστημα, λοιπόν, με αφορμή και τις σημερινές επισκέψεις, θα εντείνουμε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και την πίεση προς το Υπουργείο Υγείας και τη νέα του πολιτική ηγεσία, αλλά και την κυβέρνηση συνολικά, για να δει σοβαρά το ενδεχόμενο προκήρυξης και κάλυψης όλων των οργανικών θέσεων που ορφανεύουν αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο Μυτιλήνης και κάνουν δύσκολη τη ζωή τόσο στους υγειονομικούς και στο λοιπό προσωπικό, όσο φυσικά και στους πολίτες του νησιού μας. Γιατί είναι δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ότι για να χτίσεις ένα κράτος το οποίο μπορούν να εμπιστευτούν οι πολίτες, ξεκινάς από τους πιο νευραλγικούς τομείς, που είναι τομείς όπως η υγεία και η παιδεία. Και ειδικά σε αυτή την περίοδο που ήδη έχουμε κλείσει πάνω από 1,5 χρόνο, που η χώρα μας, η Ευρώπη και η ανθρωπότητα παλεύει με μια πάρα πολύ δύσκολη πανδημία, πρέπει να είναι πρώτος στόχος της κυβέρνησης, όχι κατά παράβαση του εθνικού δικαίου, να κοιτάξει πώς θα εξυπηρετήσει τους μεγάλους ιδιώτες βάζοντας τα δημόσια νοσοκομεία να αγοράσουν υπηρεσίες από ιδιωτικά κέντρα την επόμενη περίοδο, αλλά το πώς θα αναβαθμίσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας για να μην καταρρεύσει, για να σταθεί όρθιο όπως στάθηκε με υπεράνθρωπες προσπάθειες του προσωπικού και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε από καλύτερες θέσεις την πανδημία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Γιάννικος ο Στρατής, ιατρός του Αστέρα Νοσοκομείου, Στρατή. Καλησπέρα λοιπόν και από μένα, καθώς έχουμε περάσει το μεσημέρι. Είχαμε λοιπόν σήμερα μια επαφή με το Σύλλογο Εργαζομένων του Νοσοκομείου και εκπροσώπους του Συλλόγου Ιατρών, εσύ, και είχαμε την ευκαιρία να καταγράψουμε τις ανάγκες που εκείνοι μας εξέθεσαν και που συνοψίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, σε τρεις, ας πούμε, ομάδες. Η μία μεγαλύτερη ομάδα είναι η ελλείψη προσωπικού, που αφορούν κυρίως το ιατρικό προσωπικό, λιγότερο τις άλλες βαθμίδες. Υπάρχει ένα μεμονωμένο αλλά πολύ σημαντικό πρόβλημα
που αφορά το κτηριακό του ψυχιατρικού, ενδεχομένως περισσότεροι το γνωρίζετε, και ότι οι προβλήματα προέκυψαν από το μέτρο της αναστολής εργασίας, της υποχρεωτικής αναστολής εργασίας σε όσους εργαζόμενους επέλεξαν αυτή την στάση. Τα προβλήματα σε ιατρικό προσωπικό είναι πολύ συγκεκριμένα και εντοπίζονται στο πνευμονολογικό τμήμα. Έχει τρεις μόνιμους γιατρούς. Η πανδημία, οι ανάγκες της πανδημίας και η μετακίνηση που προέκυψε και η ανάγκη μετακίνησης γιατρού που προέκυψε από αυτό έχουν κάνει τους γιατρούς δύο. Όπως γνωρίζετε, η ανάγκη κάλυψης του μήνα υποχρεώνει τους γιατρούς αυτούς να κάνουν από 15 εφημερίες. Είναι μια περίπτωση από το τμήματα που λέμε ότι αναγκάζονται οι γιατροί για να καλύψουν τα τμήματα, το μηνιαίο πρόγραμμα εφημεριών να κάνουν από 15 περίπου εφημερίες. Πρέπει να προκηρυχθεί άμεσα η θέση πνευμονολόγου. Υπάρχει μια κοινή θέση πνευμονολόγου εκεί που προέκυψε από τη μετακίνηση γιατρού που έφυγε σε άλλη περιοχή της Ελλάδας, να καλυφθεί άμεσα με ταχύτερες διαδικασίες και όχι μόνο αυτό, αλλά να προκηρυχθεί και νέα θέση, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα κάλυψης και άλλων τομέων που είναι στην ευθύνη του πνευμονολογικού τμήματος, όπως οι βροχοσκοπήσεις, τα εξωτερικά ιατρία, οι σπυρομετρήσεις κλπ. Στο νεφρολογικό τμήμα και τη μονάδα τεχνητού νεφρού, αναφερόμαστε κυρίως στη μονάδα τεχνητού νεφρού, να σας θυμίσω ότι εδώ έχει γίνει μια εκτεταμένη ανανέωση του εξοπλισμού των μονάδων νεφρού, των μηχανημάτων νεφρού, με την προηγούμενη διοίκηση. Μόλις το Δεκέμβριο του 19 είχε προμηθευτεί το νοσοκομείο 10 καινούργια μηχανήματα. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια μόνιμη νεφρολόγος, η οποία πρακτικά έχει την ευθύνη του τμήματος κάθε μέρα. Επικουρείται κατά διαστήματα από ικανούς συναδέλφους γενικούς γιατρούς, αλλά η ιδιότητα και η ειδικότητα της νεφρολόγου είναι αντικατάστατη για την κάλυψη του τμήματος. Και εδώ πρέπει άμεσα να προκηρυχθούν και οι δύο κενές θέσεις και να προχωρήσουν και μάλιστα με ταχύες διαδικασίες και προσλήψεις τους. Στο ακτινολογικό έχουν μείνει πάλι δύο γιατροί. Δύο γιατροί που, να πούμε συγκεκριμένα, που καλύπτουν τις ανάγκες του αξονικού τομογράφου και των υπερήχων. Από τον προηγούμενο μήνα οι γιατροί αυτοί έχουν ήδη αναγκαστεί να κάνουν πάλι 15 με 16 εφημερίες ο καθένας για να καλύψουν τις ανάγκες του τμήματος και των νοσοκομείων. Νομίζω γνωρίζετε ότι δεν είναι εφικτό να γίνουν, από όσο γνωρίζω και εγώ, δηλαδή δεν είναι εφικτό να γίνονται εξετάσεις αξονικές σε εξωτερική βάση, δηλαδή μεταβίας καλύπτονται οι ανάγκες του νοσοκομείου, των εσωτερικών ασθενών και όσων καταφεύγουν στο νοσοκομείο, στα εξωτερικά του ιατρία ζητώντας βοήθεια. Ένα μεγάλο πρόβλημα που οδηγεί πολύ κόσμο στα εξωτερικά, στα ιδιωτικά ιατρία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Υπάρχουν κενές θέσεις και εδώ. Υπάρχουν δύο κενές θέσεις, οι οποίες προέκυψαν και συστάθηκαν τελευταία μέσα στο Μάρτιο του 2021, οι οποίες πρέπει και αυτές να μπουν σε μια διαδικασία κάλυψης. Το τμήμα πηγών των περιστατικών, το λεγόμενο TEP, με την προκήρυξη του 2018 πλαισιώθηκε με τρεις γιατρούς, οι οποίοι όμως λόγω των αναγκών και της ευαισθησίας και της ζωτικότητας που έχει το τμήμα είναι αδύνατο να ανταποκριθούν στην πλήρη και 24ωρη λειτουργία του. Έτσι έχει και εκεί έχει καλυφθεί μέρος των αναγκών από μετακινήσεις. Υπάρχουν όμως και εκεί διαθέσιμες θέσεις που χρειάζεται άμεσα η προκήρυξή τους, στο αιμοδυναμικό. Είναι ένα τμήμα το οποίο εξοπλίστηκε, ο εξοπλισμός του δρομολογήθηκε από την προηγούμενη διοίκηση και την προηγούμενη κυβέρνηση. Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε, με το ξεκίνημα της λειτουργίας, την πρώτη στιγμή είπαμε ότι είναι ένα πρώτο θετικό βήμα. Είναι μια καλή αρχή η οποία πρέπει να συνεχιστεί. Όμως το τμήμα αυτό ξεκίνησε χωρίς καμιά καινούργια πρόσληψη. Όλες οι ανάγκες, νοσηλευτικές, ιατρικές, παραϊατρικές, καλύπτονται από εσωτερικές μετακινήσεις και από γιατρό που έρχεται εδώ και προσφέρει τις υπηρεσίες του.
Στο τμήμα COVID, να σας θυμίσω επίσης, λειτουργεί ένα χρόνο χωρίς καμιά νέα πρόσληψη, και επίσης και αυτό με εσωτερικές μετακινήσεις. Η διοίκηση είχε τα αντανακλαστικά να δημιουργήσει ένα νέο τμήμα, να καλύψει έγκαιρα τις ανάγκες αυτές, να φροντίσει για την κάλυψη των αναγκών, αλλά δεν πλαισιώθηκε αυτό από νέους γιατρούς, αλλά παρά μόνο από το προσωπικό που υπήρχε και μετακινήθηκε, και μέρος του προσωπικού και από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Έχουν δημιουργηθεί πολύ συγκεκριμένα προβλήματα από το μέτρο της αναστολής εργασίας, όπως το ογκολογικό τμήμα, είναι γνωστά, τα γνωρίζετε, που καλύπτεται μέρος των αναγκών αυτών, καλύπτεται από μετακίνηση γιατρού. Κέντρο στο νευροχειρουργικό τμήμα πλέον είναι 2 γιατροί και όχι 3 όπως ήταν. Και στο νοσηλευτικό τομέα δημιουργήθηκαν προβλήματα από το μέτρο της αναστολής εργασίας. Πολύ συγκεκριμένα υπάρχουν στην παιδιατρική προβλήματα, στη χειρουργική και στη μευτική. Έτσι όπως μας τα εξέθεσαν δηλαδή και οι συνάδελφοι από το σωματείο. Ένα πρόβλημα που έρχεται από τα παλιά είναι το πρόβλημα του κτηριακού, του κτηριακού του ψυχιατρικού τμήματος. Εξ όσων γνωρίζω υπήρχε εκεί μια δρομολογημένη λύση, η οποία, όσον αφορά τη χρηματοδότηση εννοώ, η οποία έχει σταματήσει. Εδώ και πολλούς μήνες είχε σταματήσει, δεν προχώρησε. Ο διοικητής βέβαια μας ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε μια διαδικασία εξέβρεσης νέας λύσης γι' αυτό. Μετά κάναμε μια συζήτηση εκτεταμένη εκεί και με τον Σύλλογο Γιατρών και με τον διοικητή. Έβαλε εκείνος τα θέματα, έδωσε τις απαντήσεις του που είχε εκ μέρους του. Εμείς θεωρούμε ότι έπρεπε να βγούμε, να τα πούμε αυτά σύμφωνα με την εμπειρία μας. Μιλάω προσωπικά γιατί έχω μια εμπειρία από το νοσοκομείο ως εργαζόμενος εκεί, αλλά και ως ό,τι έχει εκφραστεί μέχρι τώρα από τις ανακοινώσεις των δύο συλλόγων, εκεί του Συλλόγου των Εργαζομένων και του Συλλόγου των Γιατρών του ΕΣΥ. Αυτά. Ένα μικρό σχόλιο ως συμπλήρωμα, λέω, και με τη δυναμία στο λόγο στην Κατερίνα τη Βόλτσου, να πω το εξής, ότι η προσπάθεια γενικότερα ωρεοποίησης μιας κατάστασης η οποία υπάρχει για τη δημόσια υγεία είναι τουλάχιστον επικίνδυνο. Και είναι επικίνδυνο γιατί μπορεί σε ένα κεντρικό επίπεδο αυτή η προσπάθεια να γίνεται συντεταγμένα και από τα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά όταν έχουμε να κάνουμε θέματα υγείας δεν μπορούμε να δημιουργούμε εικονικές πραγματικότητες. Και εμείς δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση αυτό το πράγμα να συνεχιστεί. Οφείλουμε όλοι μας και όλες οι δυνάμεις του τόπου, πολιτικές, δημοτικές, περιφερειακές, να κοιτάξουν και να συμβάλλουν να λύσουμε ως το δυνατόν περισσότερα προβλήματα. Δηλαδή η πολιτική βούληση να υπάρξουν πραγματικά κίνητρα ώστε να μπορέσουμε να βρούμε ιατρικό προσωπικό για το αιμοδυναμικό. Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος παθαίνει έφραγμα να περιμένει 15 μέρες να κλείσει ραντεβού για να κάνει σταθμιογραφία. Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος θέλει ένα ραντεβού στα εξωτερικά ιατρία να περιμένει 3 μήνες καιρό να κλείσει το ραντεβού του. Αυτή τη στιγμή, και καλούμε και τους πολίτες, άμα πάρουμε ένα τηλέφωνο να κλείσουμε ένα ραντεβού για μια τυπική εξέταση, και το καρδιολογικό τμήμα θα σου πούν σε 3 μήνες. Σε ένα νησί το οποίο υποστηρίζει 90.000 πληθυσμό, αυτά τα πράγματα πρέπει να τα λέμε και να τα λέμε όπως είναι. Και να μπορέσουν οι υπεύθυνοι να απαντάνε, όχι με γενικά και αόριστο ότι εμείς κάνουμε το καλύτερο δυνατόν. Εμείς θέλουμε άμεσες λύσεις και αποτελέσματα. Όταν τα πράγματα έχουν μια συνέχεια και από κυβέρνηση σε κυβέρνηση, ο καθένας βάζει προφανώς και συντελεί και βάζει το λιθαράκι να προχωράνε, αλλά όχι να αποδυναμώνεται το προσωπικό, όχι να προσπαθούμε να φτιάξουμε εικονικές πραγματικότητες και στην υγεία. Για την υγεία του κόσμου δεν παίζουμε και ειδικότερα. Ακόμα προς το για τη δημόσια υγεία. Με συγχωρείτε για την παρέμβαση. Αν μου επιτρέπεις, ναι. Οφείλω μια συμπλήρωση σε εκείνα που είπα λίγο πριν. Θα παρατηρήσετε, θα δείτε ότι η συζήτηση που γίνεται για το προσωπικό, για τη στελέχωση των τμήματων, αφορά γιατρούς και το καθολικό αίτημα είναι προκηρύξεις. Δεν είναι μόνο αυτό όμως.
Είναι και το πρόβλημα αυτό το έχουμε δει διαχρονικά. Δηλαδή είναι τμήματα τα οποία προκυρήσονται θέσεις και δεν καλύπτονται. Και εκεί όλοι συμφωνούν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τα κίνητρα. Όντας νησιωτική περιοχή, υπάρχει ένα ιδιαίτερο θέμα και ένα ιδιαίτερο κόλλημα να έρθει κάποιος να ξεκινήσει ή να συνεχίσει την καριέρα του εδώ. Το πρόβλημα λοιπόν της στελέχωσης έχει τρία στάδια. Το ένα είναι η πολιτική βούληση, να προκυρήσει η πολιτεία θέσεις. Το δεύτερο είναι τι ενέργειες κάνει η διοίκηση για να τις καλύψει. Και το τρίτο είναι με ποια κίνητρα θα τραβήξει προσωπικό, εμπροκειμένου γιατρούς. Ως προς την προηγούμενη κυβέρνηση, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι είχε ένα έτοιμο σχέδιο παροχής κινήτρων, το οποίο το παρέδωσε και στην επόμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Όμως δεν μείναμε σε αυτό. Επίσης γνωρίζω ότι το τμήμα υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επεξεργάζεται εκ νέου τα κίνητρα αυτά, έτσι ώστε να διαμορφώσει ένα γενναίο σχέδιο, ένα γενναίο πλαίσιο κινήτρων που δεν είναι μόνο οικονομικά, γιατί καμιά φορά πάει ο νους μας μόνο στα οικονομικά κίνητρα, αλλά είναι και επιστημονικά κίνητρα, είναι και κίνητρα επιμόρφωσης, το ίδιο ακριβώς είναι, κίνητρα που έχουν σχέση με τη διεκδίκηση μιας θέσης, με μπόνους που θα μπορούσε να δοθεί στην διεκδίκηση μιας θέσης. Είναι ένα πλαίσιο, ένα πλέγμα εν πάση περιπτώσει παρεμβάσεων, τα οποία πρέπει να, δεν ξέρω αν η κυβέρνηση αυτή είναι έτοιμη τώρα να κάνει κάτι τέτοιο. Το κόμμα μας ωστόσο προετοιμάζεται για αυτό και ήδη έχει και μια συσσωρευμένη εμπειρία την οποία θα αξιοποιήσει. Και δώσουμε και στην Κατερίνα τη βόλη σου. Λοιπόν, θα βγάλω τη μάσκα. Είμαι πλήρως εμβολιασμένη και με πρωινό αρνητικό self-test. Σας ενημερώνω. Το... Δεν σημαίνει ότι εγώ δεν είμαι πλήρως εμβολιασμένη. Όχι, δεν λέω αυτό. Απλά δηλώνω εγώ τη δική μου στάση και που βγάζω τη μάσκα. Το πολιτικό πλαίσιο δόθηκε. Η αναφορά στην κατάσταση του τι συμβαίνει στο νοσοκομείο έχει αναλυθεί επαρκώς και από όλους. Εγώ θα μιλήσω για τις ανισότητες στην υγεία και τις ανθρωποκεντρικές πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η κρίση της πανδημίας ανέδειξε το ευάλωτο της ίδιας της ανθρώπινης συνθήκης, κλόνισε την αλαζονία και τις βεβαιότητες ενός παγκοσμιοποιημένου καπιταλιστικού πολιτισμού. Ο πόλεμος κατά του κορονοϊού ανέδειξε πρωτόγνωρες μορφές πάνδημης συστράτευσης και αλληλεγγύης, ανέδειξε όμως και τις ανισότητες στην υγεία. Επανέφερε στο επίκεντρο την αναγκαιότητα της κοινωνικής συνοχής ως υπέρτερης αξίας έναντι κάθε μορφής περιθωριοποίησης και αποκλεισμού. Στον πυρήνα της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την Υγεία βρίσκονται οι αξίες της ισότητας και στη φροντίδα, της αλληλεγγύης προς τις αδύναμες και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, της κοινωνικής δικαιοσύνης, στην ιεράρχηση των αναγκών και στην κατανομή πόρων. Στρατηγικός στόχος μιας αριστερής προοδευτικής υγειονομικής πολιτικής είναι η καθολική και ισότιμη κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των ανθρώπων μέσα από ένα αξιόπιστο δημόσιο σύστημα υγείας, που δεν θα διασφαλίσει μόνο την ισότητα στην πρόσβαση, αλλά και στο αποτέλεσμα της φροντίδας. Ένα νέο ΕΣΥ που θα ενισχύσει τη δημοκρατία, τη διαφάνεια και την αξιοκρατία, θα δίνει έμφαση στην ιατρική φροντίδα, στην αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και στη διαμόρφωση δικτών και κριτηρίων για ένα αποτελεσματικό σύγχρονο κοινωνικό management των δημόσιων δομών υγείας βασισμένο στην στοχοθεσία της δωρεάν ισότιμης και υψηλού επίπεδου περίθαλψης, της αποδοτικής αξιοποίησης των διαθέσιμων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων και του σεβασμού στα δικαιώματα που έχουν οι ασθενείς. Η πολύ σημαντική ιδεολογική παρακαταθήκη της πανδημίας του COVID-19 είναι η καθολική αναγνώριση της ανεκτίμητης αξίας του δημόσιου συστήματος υγείας των δομών και των ανθρώπων του. Το νεοφιλελεύθερο αφήγημα του λιγότερου κράτους στην υγεία δεν μπορεί πλέον να είναι πιστικό για τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας, ακόμα και των στρωμάτων με αυξημένα εισοδήματα. Καθώς γίνεται φανερό ότι κανένας και καμία δεν μπορεί μόνος του να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες υγειονομικές προκλήσεις.
Αναδείχθηκαν βεβαίως και τα διαχρονικά ελλείμματα. Οι ανεπάρκειες και οι στρεβλώσεις του ΕΣΥ και των υπηρεσιών δημόσιας υγείας, που επιβάλλουν ριζική, θεσμική και λειτουργική ανασυγκρότηση των δημόσιων δομών και συνολικό ανασχεδιασμό του χάρτη υγείας της χώρας. Η πανδημία μπορεί και πρέπει να μετατραπεί σε ευκαιρία για μια γενναία επένδυση σε ένα νέο δημόσιο σύστημα υγείας με προτεραιότητα την καθολική και ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στην αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του και στη θωράκιση της δημόσιας υγείας από τις σύγχρονες απειλές. Σε ένα νέο ΕΣΥ, το οποίο θα εμπνέει εμπιστοσύνη στους πολίτες, θα εκμυδενίζει την επισφάλεια που νιώθουν για το μέλλον ανεξάρτητα από το εισόδημά τους. Θα τους αντιμετωπίζει με αξιοπρέπεια και σεβασμό και θα προσφέρει υπηρεσίες υψηλής κοινωνικής προστιθέμενης αξίας χωρίς να σπαταλά ούτε το χρόνο ούτε την υπομονή τους. Θα κλείσω με τα λόγια του Προέδρου Αλέξη Τσίπρα στην ομιλία του στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι υπερβολή να υποθεί ότι το βασικό συνέστημα που σήμερα νιώθει η κάθε Ελληνίδα και ο κάθε Έλληνας είναι η ανασφάλεια. Ανασφάλεια για την υγεία και τη ζωή, αλλά και για την αξιοπρεπή διαβίωση. Το σήμερα και το αύριο, το δικό μας και κυρίως των παιδιών μας. Τα παραπάνω λόγια συνοψίζουν τις ανθρωποκεντρικές πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Με γνώμονα λοιπόν αυτήν την ανθρωποκεντρική στόχευση, ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Λέσβου εργαζόμαστε ώστε να αναδεικνύουμε αδυναμίες, ταυτόχρονα με τη βούληση να υποστηρίξουμε τις ανάγκες και τις διεκδικήσεις των εργατών της υγείας και των πολλών που πλήττονται από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που τους στερεί την καθολική πρόσβαση στην υγεία, που ως δημόσιο αγαθό είναι δικαίωμα όλων. Σας ευχαριστώ. Η ρίζα του προβλήματος ξεκινάει από την τακτική που ακολούθησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη από την απαρχή της περίοδου του εμβολιασμού. Καλλιέργησαν μια εικόνα, μια κατάσταση εικονικής πραγματικότητας, όπως έλεγε πριν ο Σταύρος ο Καραβασίλης, πανηγυρίζοντας προκαταβολικά και μιλώντας για την διασφάλιση τείχους ανοσίας, το οποίο, να θυμίσω, ο κύριος Κικίλιας το Δεκέμβριο, όταν ξεκινούσαν οι εμβολιασμοί, τοποθετούσε στο Μάρτιο και ακολούθως φτάσαμε το τείχος ανοσίας να μετατίθεται σταδιακά ως τον Ιούλιο και πλέον είμαστε σε μία φάση όπου έχουμε, θα μιλήσουμε έξω από τα δόντια, έχουμε αποτυχία της κυβερνητικής εκστρατείας του εμβολιασμού και αυτό το αποδεικνύει το γεγονός ότι η Ελλάδα ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται πολύ χαμηλά στο ποσοστό εμβολιασμού. Και ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται πολύ ψηλά ως προς το ποσοστό, ως προς τους αριθμούς θανάτων, αναλογικά με τον πληθυσμό της ως χώρα. Λοιπόν, όταν η κυβέρνηση κατάλαβε ότι αυτή η τεχνητή εικόνα εφορίας που καλλιεργούσε δεν επιβεβαιώνεται στην πραγματικότητα, αντί να ρίξει όλες τις δυνάμεις στο διάλογο και στην πειθό, με όλες τις μεθόδους που μπορούσε να χρησιμοποιήσει, προτίμησε το βούρδουλα, προτίμησε τον αυταρχισμό. Και όπως σας έλεγα και πιο πριν, αυτή η λογική έχει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Πεισμώνει περισσότερο αυτόν που δεν έχει εμβολιαστεί, όταν δει ότι τον αντιμετωπίζουν ως εχθρό, ως αντίπαλο, πάνε να του στερήσουν τη δουλειά του, το εισόδημά του και την ασφάλισή του, και τον κάνει να σταθεί ακόμα πιο σκληρά στη θέση του. Εμείς πρεσβεύαμε από την αρχή μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση, που έλεγε διάλογος και πειθό. Δεν ήταν μόνο με τους υγειονομικούς. Να σας θυμίσω καλά ότι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας βγήκε και έδερνε κόσμο που καθόταν σε πάρκα στην Αθήνα, όπως στη Νέα Σμύρνη. Ακολούθησε λοιπόν τη στρατηγική του βούρδουλα, που ακολουθεί σε όλα τα πεδία, θεωρώντας ότι με αυτή τη στρατηγική θα πετύχει κάτι διαφορετικό από, τις συνεχείς αποτυχίες που είχε μέχρι σήμερα. Λοιπόν, φτάσαμε λοιπόν στο σήμερα. Πράγματι, και το συζητήσαμε αυτό με τη διοίκηση, και είναι ενθαρρυντικό ότι έστω και την τελευταία στιγμή, με κουβέντα όχι φυσικά από το κέντρο, όχι από την πολιτική εξουσία, όχι από το Υπουργείο Υγείας, αλλά με κουβέντα εδώ γιατρών, ανθρώπων της διοίκησης, παραγόντων του νοσοκομείου κτλ, κατόρθωσαν να μειωθεί ο αριθμός των ανεμβολίαστων
υγειονομικών. Αυτό είναι μια θετική εξέλιξη, αλλά δεν πάβουμε να έχουμε ανθρώπους, αν δεν κάνω λάθος 33 στον αριθμό, οι οποίοι έχασαν τη δουλειά τους. Και όπως σας είπα, αυτό είχε άμεση αντανάκλαση στο να αναστατωθεί η ζωή χιλιάδων, μόνο τους καρκινοπαθείς να πάρουμε, πραγματικά μιλάμε για χιλιάδες στο νησί, ασθενών που χρειάζονται φροντίδα από διάφορες μονάδες του νοσοκομείου. Λοιπόν, εμείς είπαμε λοιπόν όταν προέκυψε το ζήτημα της υποχρεωτικότητας από 1η Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, ότι θα έπρεπε να γίνει πρώτα μια μεγάλη προσπάθεια να πιστούν οι εργαζόμενοι στις κατηγορίες που ισχύει υποχρεωτικότητα να εμβολιαστούν, αλλά από εκεί και πέρα όσοι επιμείνουν στην άρνηση να μην γίνει αναστολή εργασίας, να γίνει ανακατανομή και αυτοί οι άνθρωποι να μετακινηθούν σε άλλες υπηρεσίες που έρχονται είτε σε καθόλου επαφή με ασθενείς είτε σε πολύ λιγότερη με συνεχή τεστ και ιχνηλάτηση όλων των ανθρώπων που δεν έχουν εμβολιαστεί με ιδιαίτερη ένταση και φυσικά στο πλαίσιο του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Έγινε το ακριβώς αντίθετο. Η κυβέρνηση ακόμη και γι' αυτό το κρισιμότατο ζήτημα, στους κλάδους που, για να το πάρω πιο γενικά, στους κλάδους που επέβαλε υποχρεωτικότητα και στους ανεμβολίαστους, τους πρόχνει ακόμη και σήμερα κάνοντας εξυπηρετήσεις στους ιδιώτες, μεγαλοειδιώτες ιδιοκτήτες διαγνωστικών κέντρων, να σπρώχνει τους εργαζόμενους με δικά τους έξοδα να κάνουν rapid και μοριακά τεστ έξω και όχι στις δημόσιες δομές. Αυτό είναι απάνθρωπο και εξοντωτικό και ακόμη και σε αυτή την κρίσιμη ώρα που δεν έχουμε τελειώσει καθόλου με την πανδημία είναι άλλο ένα μεγάλο ρουσφέτη από τα δεκάδες που κάνει αυτή η κυβέρνηση στους φίλους της από διάφορους κλάδους ιδιωτικής οικονομίας. Όπως τεράστιο σκάνδαλο είναι αυτό που σας έλεγα και πιο πριν, ότι εν μέσω πανδημίας αντί να υπάρχει μια στρατηγική, τώρα που υπάρχει τεράστια συνένεση ως προς το ζήτημα αυτό και στους πολίτες της χώρας μας και όλης της Ευρώπης και του κόσμου για μια δυναμική ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στην Ελλάδα κατά παράβαση της νομοθεσίας η κυβέρνηση Μητσοτάκη να κάνει πράξη αυτά που λέγεται το 19 πριν την πανδημία, ότι θα βάλει τα δημόσια νοσοκομεία, προσέξτε, όχι απλά να φέρνουν με ολιγόμενες συμβάσεις προσωπικό από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά να αγοράζουν πλέον υπηρεσίες από ιδιωτικά κέντρα υγείας και νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα. Δηλαδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντί να κοιτάξει να αποκλιμακώσει αυτή την ένταση, να συζητήσει με αυτόν τον κόσμο και ως ίστατο μέτρο να τον μετακινήσει σε μη νευραλγικές θέσεις μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε, συνεχίζει να την ενδιαφέρει ως προτεραιότητα τα μεγαλορουσφέτια στους φίλους της μεγαλοιδιοκτήτες του τομέα της ιδιωτικής υγείας. Λοιπόν, όπως σας είπα, εμείς είμαστε σε μια τελείως διαφορετική κατεύθυνση, χωρίς ανθρωποφαγία, τονίζοντας, όπως σας είπα, από την πρώτη στιγμή ότι θεωρούμε καθήκον των υγειονομικών και όλων όσοι βρίσκονται σε κλάδους εργασίας νευραλγικούς να εμβολιαστούν για να μην δημιουργούνται παρερμηνίες, αλλά όχι με βούρδουλα, με πειθό και με ειδικά μέτρα αν χρειαστεί, όχι αναστολή συμβάσεων. Για το κομμάτι του ψυχιατρικού, ποιο θέλει να πει, δεν έχω πρόβλημα. Πες. Στην κουβέντα που έγινε πάνω στο νοσοκομείο με τους συλλόγους των εργαζομένων και των γιατρών, αλλά και με τον ίδιο τον διοικητή, μπήκε το θέμα του ψυχιατρικού. Μπήκε το θέμα του ψυχιατρικού και κουβεντιάστηκε αρκετή ώρα. Αυτό που απορρέει, αν θέλετε, από όλη αυτή την κουβέντα είναι ότι το ψυχιατρικό είναι ένα πρόβλημα που είναι τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Πέρα από το κτηριακό υπάρχουν διάφορα άλλα ζητήματα. Το νοσοκομείο από μόνο του, αυτό ίσχυε και στην προηγούμενη όμως διοίκηση, πρέπει να πούμε, γιατί στο σύλλογο, στην κουβέντα με το σύλλογο, υπήρχε ένα έργο περίπου 1 εκατομμυρίου, αν θυμάμαι καλά, την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με την Άννα Τζερβού σαν διοικήτρια, το οποίο δεν προχώρησε. Τα νοσοκομεία από μόνα τους δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τέτοια έργα. Θέλουν προγραμματικές συμβάσεις με φορείς, περιφέρεια ή δήμο. Ό,τι λοιπόν έγινε την περίοδο της
διοίκησης της κυρίας Ζερβού που δεν προχώρησε, γιατί δεν κατάφερε να κάνει προγραμματική σύμβαση με φορέα αυτοδιοίκησης α ή β βαθμού, νομίζω ήταν με την περιφέρεια τότε. Αυτή τη στιγμή αυτό που παλεύουν στο νοσοκομείο και ευχόμαστε να προχωρήσει, γιατί η υγεία δεν είναι πεδίο αντιπαράθεσης, ούτε πολιτικών αντιπαλωτήτων, είναι να καταφέρουν να κάνουν προγραμματική σύμβαση για να προχωρήσει το έργο. Γιατί στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ως το 27 υπάρχουν προγράμματα τα οποία θα μπορούσαν να καλύψουν αυτό το έργο. Αυτή είναι η απάντηση. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Αυτά. Και βάζουμε και το ερώτημα. Και το ερώτημα είναι. Στην περιφερειακή αρχή, αλλά και στο Δήμο, αλλά ειδικά όπως περιφερειακή, ναι. Κατά πόσο υπάρχει αυτή η διαδικασία ή αν υπάρχει στο πλάνο οποιαδήποτε στήριξη σε αυτή την κατεύθυνση. Για προγραμματικές συμβάσεις ώστε να βοηθήσουν να υλοποιηθούν έργα υποδομής για το Βοστάνιο νοσοκομείο. Ακριβώς. Και καλό θα ήταν να υπάρχει μια απάντηση και μια. Πώς αφήνεις αυτό.